Μια απίστευτη ιστορία για τη συνέχεια. Υποδρακόντια αστυνομική συνοδεία προσήλθε το μεσημέρι στην Ευελπίδων ένας άντρας πολωνικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός θηλυκού σκύλου. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, εξοργισμένοι φιλόζωοι που είχαν συγκεντρωθεί στο προαύλιο χώρο τον αποδοκίμασαν έντονα, ζητώντας παραδειγματική τιμωρία. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το Σάββατο το κατηγορούμενο να επιβιβάζει στο αυτοκίνητό του το σκύλο και σημείωσαν τις πινακίδες. Δύο ώρες αργότερα το σκυλί επέστρεψε στο Ολυμπιακό χωριό, εμόφυρτο και ημιλιπόθυμο. Η έκθεση της κτηνιάτρου επιβεβαίωσε την κακοποίηση της κυλίτσας. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι πήρε το σκυλί για να το πάει βόλτα, αλλά αρνήθηκε ότι τον κακοποίησε. Η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε αναβολή για τις 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με νόμο του 2012, ο κατηγορούμενος ενδέχεται να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.